Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε με αυτή την ατάκα της Έλλης, και η οποία παραμένει φυσικά μαζί μας. Μια τέτοια ανοιχτή αγκαλιά, ένα τέτοιο ανοιχτό σπίτι, εδώ παραδίπλα, πολύ κοντά σε εμάς, στην πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, Κατερίνα. Καλησπέρα, κύριε Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και εμείς από εδώ, από την συχνότητα της Crete TV και από την εκπομπή Ώρα Αιχμής, να σας καλωσορίσουμε, Κατερίνα, στην Κρήτη. Καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να βρείτε την ειρήνη μέσα σας και γύρω σας, εδώ στον τόπο μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κατερίνα, κύριε Δημήτρη, ήρθε μαζί με τη μαμά της, αν δεν κάνω λάθος, και την κόρη της από το Κίεβο, σωστά? Αλήθεια. Ακριβώς. Ναι, σωστά. Εδώ είναι αυτή τη στιγμή, είναι και η μητέρα της εδώ και το παιδί της. Και οι άνθρωποι είναι καταενθουσιασμένοι με όλους τους Ηρακλειώτες. Έχουν δείξει πραγματικά ένα πρόσωπο καλοσύνης. Και οι άνθρωποι πιστεύω ότι έχουν ανακουφιστεί. Κατερίνα? Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Δασκαλάκη και την οικογένειά του για τη βοήθεια, για τη φροντίδα που μας δίνουν. Γιατί αλλιώς δεν ξέρω που θα ήμουν τώρα, γιατί έπρεπε να φύγω από τη χώρα μου, από το σπίτι μου, και είναι η τεράστια βοήθεια. Κατερίνα, εσύ φεύγοντας από το Κίεβο, σωστά? Ναι. Εγώ και ο άντρας μου και η κόρη μου, εμείς μένουμε στο Κίεβο. Ενώ οι γονείς μου μένουν 60 χιλιόμετρα από το Κίεβο. Και το πρωί, όταν άρχισε ο πόλεμος, όταν ξυπνήσαμε με βόμβες, έπρεπε να φύγουμε από το διαμερίσμά μας και φύγαμε εκεί, σε αυτή την πόλη που είναι δίπλα σε Κίεβο. Εκεί τότε ήταν ήσυχα. Ενώ τώρα έπρεπε να φύγουμε και από αυτή την πόλη, γιατί άρχισαν να βομβαρδίζουν οι πόλεις που είναι πολύ κοντά σε αυτή την πόλη που μείνουν οι γονείς μου. Άφησες πίσω σου... Γι' αυτό πήραμε από... Άφησες πίσω σου στο Κίεβο το σύζυγό σου και τον μπαμπά σου, σωστά? Βεβαίως, ναι, σωστά είναι. Επειδή δεν μπορούν να φύγουν λόγω της επιστρατιώτευσης, και επίσης προστατεύουν τα σπίτια μας, γιατί δεν μπορούν να τα αφήνουν. Γι' αυτό έπρεπε να φύγουμε μόνες μας. Εγώ, μαμά και η κόρη μου. Έχετε επικοινωνία με τον μπαμπά και το σύζυγο? Είναι καλά στην υγεία τους? Όταν έχουν σήμα, όταν έχουν σύνθεση, τότε μιλάμε. Ενώ πιο συχνά μιλάμε με μηνύματα, γιατί είναι πιο εύκολα. Τι σας μεταφέρουν? Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Τι λένε? Ακούνε τις σιρήνες, ξέρουν ότι δεν είναι ασφαλής εκεί. Πουθενά στην Ουκρανία δεν είναι ασφαλής, γιατί άρχισαν να βομβαρδίζουν και οι πόλεις που είναι δίπλα σε ουκρανικό και πολωνικό σύνορο. Γι' αυτό πουθενά δεν είναι ασφαλής. Όταν ήμουν στην Ουκρανία, τότε πολλοί άνθρωποι άρχισαν να φύγουν στη Δυτική Ουκρανία. Ενώ τώρα άρχισαν να βομβαρδίζουν όλες οι πόλεις. Εσείς, Κατερίνα, το πιστεύατε ότι θα φτάσετε μέχρι εκεί? Ακούγατε ότι πρόκειται ή υπάρχει μια απειλή, αλλά πιστεύατε ότι θα ερχόταν μια μέρα που οι γειτονές σας, τα αδέρφια σας... Αλήθεια ίσως... να σας πω. Εγώ δεν το πίστευα, εγώ δεν το περίμενα. Αγαπούσα τη ζωή μου, αγαπούσα τη χώρα μου πάρα πολύ και ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν θέλουμε πόλεμο, δεν ήθελαμε πόλεμο και δεν έπρεπε η Ρωσία να μας απελευθερώσει, όπως το λένε στη τηλεόραση τους, γιατί δεν έχουμε νατσιστές, έχουμε κυβέρνηση το οποίο διαλέξαμε και είχαμε πάρα πολύ καλές ζωές. Γι' αυτό είναι πολύ τραγικό που άρχισε αυτός ο πόλεμος και που πολλοί Ουκρανοί έπρεπε να φύγουν από τα σπίτια τους. Αν δεν υπήρχε ο πόλεμος, δεν είχε κηρυχθεί ο πόλεμος στις 24 Φεβρουαρίου και ήσουν ακόμα στο Κίεβο με την κόρη σου και τον σύζυγό σου, απόψε, το βράδυ της Δευτέρας, πώς θα ένιωθες, πού θα ήσουν, τι θα ήθελες να κάνεις αν μπορούσες να επιστρέψεις τώρα στο Κίεβο, να γυρίσεις τώρα. Συγγνώμη, δεν σας άκουγα. Τι θα ήθελες να κάνεις, τι είναι αυτό που σου λείπει? Αλήθεια, μου λείπει η δουλειά μου, αλήθεια να σας πω. Μου λείπει το σπίτι μου, μου λείπουν οι φίλοι μου. Γιατί μερικοί έφυγαν και μερικοί είναι ακόμα εκεί, σε, ας πούμε, ζεστά μέρη της Ουκρανίας. Και μου λείπει η ζωή μου, αλήθεια να σας πω, ενώ δεν ξέρω πόσα θα κρατήσει αυτό που γίνεται εκεί. Τις επικοινωνίες που έχεις με την οικογένειά σου, με, πιθανώς και με φίλους σου, σου έχουν εξηγήσει αν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, σε νερό? Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχω φίλους, έχω συγγενείς σε όλη την Ουκρανία και εκεί που άρχισαν πρώτα να βομβαρδίζουν, εκεί μένει η γιαγιά μου, είναι στη νότια Ουκρανία και δίπλα σε Μικολάιβ, είναι μεγάλη πόλη. Και εκεί είναι η πόλη όπου γεννήθηκα. Και εκεί άρχισαν να μου βομβαρδίζουν και από ό,τι ξέρω τώρα έχουν αρκετό φαγητό εδώ, ενώ στο Χερσόν, εκεί έχω επίσης φίλους, είναι πολύ δύσκολο να βρουν το φαγητό, να βρουν το νερό, αλλά δεν είναι η κατάσταση όπως στη Μαριούπολη, ας πούμε. Στη Μαριούπολη είναι πάρα πολύ τραγική η εικόνα και οι Ρώσοι, οι στρατιώτες δεν προσβάλλουν στους Ουκρανούς να δίνουν τη βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκεί, που είναι στη Μαριούπολη. Και στη Μαριούπολη μένουν πάρα πολλοί Έλληνες. Πολύ σωστά. Υπάρχει μεγάλη διασπορά εκεί. Ναι. Μιλάς πολύ καλά ελληνικά, Κατερίνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έμαθα στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο. Κύριε Δασκαλάκη, είναι πολύ γλυκιά αυτή η κίνηση που έχετε κάνει και είναι μια κίνηση παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Ανοίγετε το σπίτι σας και φιλοξενείτε μια οικογένεια Ουκρανών. Πολύ σημαντικό. Ναι, ένιωθα ότι πραγματικά έπρεπε να κάνω αυτή την κίνηση. Το έκανα μέσα από την ψυχή μου, διότι είχαμε μια συνεργασία με την Κατερίνα στο Κίεβο, μεταξύ Ελλάδος και Κιέβου, και ήταν αρκετά τα χρόνια, από το 2018, και πραγματικά κι εγώ και η σύζυγός μου το νιώσαμε, το συζητήσαμε πριν γίνει ο πόλεμος. Την πήρα τηλέφωνο, της λέω τι κάνεις, μου λέει δεν πιστεύω ότι θα γίνει πόλεμος, της λέω κοίτα να δεις, οτιδήποτε χρειαστείς είμαι εδώ στην Ελλάδα, μπορείς να έρθεις. Με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, με πήρε ένα τηλέφωνο, μου λέει τι κάνω. Λέω παίρνεις την οικογένειά σου, τη μητέρα σου, το παιδί σου και έλα στην Κρήτη. Αυτή τη στιγμή της έχουμε δώσει ένα διαμέρισμα και μένει ανεξάρτητα με τη μητέρα της και το παιδί της. Το παιδί της πήγε σήμερα πρώτη μέρα στο σχολείο, wow. Τα καταφέραμε και εκεί. Είμαστε τώρα στο στάδιο να βρει εργασία και ευχαριστώ πάρα πολύ φίλους και γνωστούς που έχουν συμπαρασταθεί σε αυτό το περίπτωση, την οποία έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί Ηρακλειώτες. Πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη βοήθεια. Πολύ σημαντικό. Ναι, πάρα πολλοί Ηρακλειώτες έχουν βοηθήσει και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, δεν θα πω όνομα, ένα επιχειρηματία Ηρακλειώτη που έχει πολλά καταστήματα σούπερ μάρκετ στο Ηράκλειο, ο οποίος πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πολλούς άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανοίξει την αγκαλιά τους και τους ευχαριστώ προσωπικά και εγώ. Και εγώ, γιατί είναι αλήθεια η μεγάλη βοήθεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να φύγω, έπρεπε να αφήσω όλα που έχω, ναι, όλη τη ζωή μου, να πάρω τη μαμά, τη κόρη και να φύγω. Γι' αυτό αυτή η βοήθεια είναι τεράστια, αλήθεια. Κατερίνα, θα μου επιτρέψεις να σου κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση? Ναι. Επειδή τις τελευταίες μέρες το έχουμε σκεφτεί όλοι μας πάρα πολύ αυτό το ενδεχόμενο. Όταν ακούς τη σιρήνα και ξέρεις ότι έχεις μερικά δευτερόλεπτα για να γεμίσεις τη βαλίτσα και να φύγεις μακριά. Τι βάζεις μέσα? τα έγγραφα, τα διαβατήρια, τα χρήματα και αυτά. Και να πάρω το παιδί μου, να ξέρω να είναι σε μέρος που μπορώ να την προστατέψω εγώ και μπορεί να προστατέψει αυτήν ο άντρας μου. Αλήθεια να σας πω, οι πρώτες ειρήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Για μένα προσωπικά, για το μυαλό μου. Γιατί είχα πάρα πολλά νεύρα, ενώ μετά έχουμε συνηθίσει σε αυτά. Κατάλαβα ότι έχω κάποια λεπτά να μην βιαζόμαστε και να προσπαθώ να κάνω όλα ό,τι πρέπει. Αλλά τα βασικά είναι αυτά. Να είναι οι άνθρωποι που τους οποίους αγαπάς, να είναι μαζί σου. Γιατί εκεί στο Φάστιβ δεν ήρθα μόνη μου. Ήρθαν και οι φίλοι μου, οι αδελφοί της και ο άντρας της, γιατί δεν είχαν που να πάνε. Γιατί οι πόλεις που μένουν οι γονείς τους άρχισαν να βομβαρδίζουν πρώτα. Ήταν Χάρκοβα και τα λοιπά. Και ήρθαν στο σπίτι των γονέων μου και κάναμε μεγάλη παρέα, ας πούμε, και έπρεπε να φύγουμε από το σπίτι πάρα πολύ γρήγορα στο υπόγειο όταν ακούγαμε τις σιρήνες. Ενώ τώρα το κάνουν όλοι οι Ουκρανοί. Ακούνε μέρα νύχτα τις σιρήνες και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τα παιδιά, γιατί μπορεί να είναι νύχτα και τα παιδιά μπορούν να κοιμούνται και ακούμε ότι πρέπει να κρυφτούμε κάπου και πρέπει να τους πάρουμε. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολα οι παιδιά. Αυτό τον ήχο της σιρήνας θα τον ξεχάσεις ποτέ? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Ενώ μάλλον θα προσπαθήσω. Θα προσπαθήσεις και νομίζω ότι το Ηράκλειο είναι μια πόλη που προσφέρεται για να σε βοηθήσει να ξεχάσεις. Μπορεί να μην έχεις να κάνεις βόλτες δίπλα στο Δνήπερο, αλλά να. Έχουμε ωραίες παραλίες, και έχουμε και ωραίους ανθρώπους. Μερικές, αλήθεια, ναι, έχετε ωραίους ανθρώπους, ο καιρός είναι ωραίος για μας. Όλα είναι ωραία, Είναι και οι πιο καλύτεροι άνθρωποι του κόσμου, γιατί δεν σκεφτόμουν ποτέ μου ότι οι άνθρωποι από άλλη χώρα μπορούν να μου δίνουν τα πάντα ότι έχουν. Αυτό είναι μεγάλο για μένα, τεράστιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση απόψε και που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας. Εύχομαι καλή διαμονή και ποτέ ξανά σιρήνες, ούτε για σας, ούτε και για καμιά χώρα του πλανήτη. Κύριε Δασκαλάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για το παράδειγμα που μας δίνετε. Ευχαριστώ και εγώ και όπως το είπατε, εύχομαι οι σιρήνες να σταματήσουν και να αρχίσει ο κόσμος να αγαπάει ο ένας τον άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την αγάπη τα κερδίζουμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, Έλλη, αν θέλεις εσύ κάτι να προσθέσεις αυτό. Όχι, τα είπε όλα η Κατερίνα στην τελευταία της απάντηση. Και με αυτό να ευχηθούμε και σε καμία μάνα να μην ζήσει το ίδιο συναίσθημα που έζησε η Κατερίνα τη στιγμή που είχε να αποφασίσει αν θα αρπάξει το παιδί της ή αν θα υπερασπιστεί οτιδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο κομμάτι της μέχρι εκείνη τη στιγμή ζωής της, για να το σώσει από την φωτιά του πολέμου, από την κόλαση του πολέμου. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα.